Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σταθμός για την Ελλάδα αναμένεται το Eurogroup της 21ης Ιουνίου, καθώς εκεί θα συζητηθεί η πορεία της τέταρτης αξιολόγησης, αλλά και τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεπάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Βρισκόμαστε 10 μέρες πριν από το κρίσιμο Eurogroup, ίσως το πιο κρίσιμο Eurogroup της χρονιάς, καθώς θεωρητικά τουλάχιστον εκεί θα πρέπει να συζητηθούν και ενδεχομένως και να αποφασιστούν τα πράγματα που θα καθορίσουν το μέλλον της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια. Το λέω γι' αυτό γιατί έχουμε μια πολύ γεμάτη ατζέντα στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Έχουμε πρώτα απ' όλα να δούμε τι γίνεται με την τέταρτη αξιολόγηση. Θεωρητικά θα πρέπει να πείσει η Ελλάδα ότι έχει προχωρήσει ό,τι της έχει ζητηθεί και άρα με τον ένα με τον άλλο τρόπο να ολοκληρωθεί η τέταρτη αξιολόγηση. Και βέβαια υπάρχει το μείζον θέμα, το χρέος και το τι θα γίνει στη μεταμνημονιακή εποχή. Κομβικό σε αυτό είναι ο ρόλος που θα παίξει, που θα διαδραματίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αυτό ενδεχομένως να έχουμε μια καλύτερη εικόνα σήμερα, αργότερα σήμερα, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση της Άγγελα Μέρκελ με την Κριστίν Λαγκάρντ. Όπου, από όσο γνωρίζουμε, το ελληνικό ζήτημα θα είναι στο μενού της κουβέντας των δύο ισχυρών κυριών. Ο ρόλος και η στάση που θα κρατήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι κομβική για το μέλλον, ενώ σημαντικές θα είναι και οι δεσμεύσεις που θα κληθεί να αναλάβει η Ελλάδα προκειμένου να πάρει αυτή την ελάφρυνση του χρέους. Εγγυήσεις μεταξύ αυτό ακριβώς, μεταξύ των θεμάτων που έχουν συζητηθεί και έχουν τεθεί στο τραπέζι, είναι να υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν θα κάνει πίσω η Ελλάδα στις μεταρρυθμίσεις που έχει ψηφίσει, όχι μόνο δηλαδή δεν θα αντιστανερέσει με νέο νόμο αυτά που έχουν ψηφιστεί τις τελευταία χρόνια, αλλά και θα τα εφαρμόσει, καθώς δεν αρκεί να μένουν στα χαρτιά, να μένουν σε επίπεδο νομολογίας, πρέπει να τεθούν και σε εφαρμογή. Από την άλλη, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε ακόμα ανοιχτό το μέτωπο της υποδόσης των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν να την πάρουμε την προηγούμενη Παρασκευή, δεν την πήραμε. Αυτό ήταν μια ψυχρολουσία. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει κινητικό σε αυτό το ζήτημα. Θα υπάρχει μια σχετική συνεδρίαση το απόγευμα της Πέμπτης, ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί αν η Ελλάδα πλήρωσε τα ανοιχτή πρόθυμα προς τους ιδιώτες που θα έπρεπε να πληρώσει. Αυτό ήταν ο λόγος που δεν πήραμε και την δόση. Αν γίνει αυτό, τουλάχιστον θα δείξει ότι τα πράγματα μπαίνουν σε έναν πιο normal ρυθμό. Αν έχουμε κάποια δυσάρεστη έκπληξη, τα πράγματα θα είναι αρκετά πιο περίπλοκα, καθώς αν δεν έχεις τελειώσει με αυτό που θεωρείται εφουσιώδες σε σχέση με τα υπόλοιπα της τέταρτης αξιολόγησης, σίγουρα το Eurogroup θα είναι πολύ δύσκολο. Να υπενθυμίσουμε πάντως ότι υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία, υπάρχει ένα προγραμματισμένο Eurogroup για τις 12 Ιουλίου. Κανείς βέβαια δεν θέλει να φτάσουμε εκεί, αλλά όπως τα έχουν κάνει και οι Ευρωπαίοι αλλά και εμείς τα τελευταία χρόνια, δεν αποκλείεται πραγματικά την τελευταία στιγμή να δούμε. Και κανένας δεν μπορούσε να αποκλείσει ακόμα και κάτι έκτακτο για την Ελλάδα. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό για την χώρα μας τα χρόνια της κρίσης.